Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την απόφαση των δικαστών να αφήσουν ελεύθερο τον 37χρονο βιαστή που δολοφόνησε την 11χρονη Βασιλική. Το 2017 είχε συλληφθεί και τρία χρόνια αργότερα είχε καταδικαστεί σε 9 χρόνια κάθειρξης για βιασμό μιας 14χρονης ανήλικης, με την οποία επίσης είχε συγγένεια. Παρ' όλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος, καθώς οι δικαστές του έδωσαν αναστολή μέχρι να γίνει η δίκη του σε δεύτερο βαθμό, επιβάλλοντάς του περιοριστικούς όρους. Αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας δεν είναι να βγαίνουν γρήγορα οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά να είναι ποιοτικές. Εκεί είναι η ουσία της δικαιοσύνης. Αν και φαίνεται πως ο 37χρονος πέρασε αρκετές φορές μέσα από το φίλτρο της δικαιοσύνης, αυτό συνέχιζε να κυκλοφορεί ανενόχλητος, καθώς όπως φαίνεται είχε κριθεί πως δεν είναι ύποπτος για την τέλεση άλλων αδικημάτων. Από την σύλληψή του μέχρι την εκδίκαση υποθέσεώς του 17 με 20 για 3 χρόνια, κυκλοφορούσε διελεύθερος με μια πρώτη δικαστική απόφαση. Δικάζεται το 20. Πάλι λοιπόν το δικαστήριο τον κρίνει ένοχο σε πρώτο βαθμό για 9 χρόνια κάθριξη και του χορηγεί ένα τέλος αδύναμη στην έφεση μέχρι το εφετείο. Άρα άλλοι 4 δικαστές, 3 δικαστές και ένα εισαγγελέα κρίνουν ότι με βάση τα στοιχεία που είχαν μπροστά τους, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ύποπτος να τελέσει άλλα δικήματα στο μέλλον. Έτσι έκριναν. Δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα εισαγγελέα εφετών στην Πάτρα και ένα εισαγγελέα του Άριου Πάγου, κατά τη απόφαση αυτή δεν ασκούν ούτε έφεση ούτε ανέρεση. Την ίδια στιγμή, εχμές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφήνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν την υπόθεση δολοφονίας 11χρονης Βασιλικής και την κριτική που άσκησαν μέσα από τηλεοπτικές εκπομπές στην απόφαση του μεικτού Ορκωτού να αφήσει ελεύθερο τον 37χρονο βιαστή. Για να λειτουργεί ομαλά μια πολιτεία απαιτείται ένα μίνιμουμ σεβασμού του κάθε θεσμού στους λοιπούς θεσμούς και η συστηματική προσπάθεια υποκατάστασης της δικαιοσύνης από αυτόκλητους τηλεδικαστές και τηλεεισαγγελείς υποβαθμίζει τόσο την ποιότητα της ενημέρωσης όσο και την αξία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Σε κλίμα οδύνης και πένθους τελέστηκε χθες η εξόδιος ακολουθία του κοριτσιού, με πολλούς να εκφράζουν φόβους για το ξέσπασμα μιας βεντέτας. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η κηδεία της 11χρονης Βασιλικής, σε ένα παράπηγμα εδώ στην περιοχή της Μυρτιάς ξεσπούσε φωτιά. Το κτίριο αυτό ανήκει σε συγγενείς του δολοφόνου της 11χρονης. Και είχα πάρει και την ασφάλεια, θα μας κάψουν. Και ήρθανε δηλαδή 6 ώρα και βάλανε φωτιά. Ναι, μόλις πήγανε την κοπέλα στην εκκλησία. Οι γονείς του κοριτσάκου έχουν δίκιο, γιατί ο κύριος τον έχει παντρευτεί η κόρη μου, τον κύριο, δεν μπορώ να τον πω γαμπρό μου πλέον. Αύριο Παρασκευή ο 37χρονος δράστης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.